Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Λαμπρούλη, είναι το θέμα των υποκλοπών και η στάση που επέδειξε η κυβέρνηση στο κομμάτι το να αρνηθεί να έρθουν και στοιχεία του πορίσματος στη Βουλή, αλλά και το γεγονός ότι εσείς έχετε προτάξει ως κόμμα και το κομμάτι που λέει για συγκάλυψη. Και θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε δύο λόγια για το όλο θέμα. Πώς βλέπει το ΚΚΕ το χειρισμό του όλου θέματος? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση την Παρασκευή που μας πέρασε με τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και με συνοπτικές διαδικασίες στην ουσία απέρριψε την πρόταση για κατάθεση στην Επιτροπή της Εισαγγελέως της κυρίας Αδηλίνη, του Αρείου Πάγου της κυρίας Αδηλίνη, και παράλληλα την κατάθεση του πορίσματος που συντάχθηκε για τις υποκλοπές αντίστοιχα. Και φυσικά αρνήθηκε η κυβέρνηση με την απόφασή της αυτή στην Επιτροπή, αρνήθηκε και την πρόσβαση των βουλευτών στην δικογραφία. Συνεπώς επέμενε και επιμένει η κυβέρνηση στη λογική της συγκάλυψης του σκανδάλου. Και στο κάτω-κάτω τι έχει να φοβηθεί από το αίτημα δηλαδή που έχει διατυπώσει εν προκειμένου το ΚΚΕ να έρθει στη Βουλή, να διαβιβαστεί στη Βουλή το σύνολο της δικογραφίας, τα έγγραφα αντίστοιχα που αξιοποιήθηκαν ή αναδείχθηκαν κατά τις έρευνες, και φυσικά το πόρισμα του Αρείου Πάγου, και προκειμένου όλα αυτά να μελετηθούν από όλους χωρίς κανένα εμπόδιο, και φυσικά στην πορεία, αν κριθεί απαραίτητο, να κληθούν αυτοί που έκαναν την έρευνα και όσοι εμπλέκονται ενδεχομένως στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια ξεκάθαρη μεθόδευση της κυβέρνησης, και φυσικά η ανακοίνωση της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που και αυτή κατά τη γνώμη μας γεννά πολλά ερωτηματικά, πώς βγήκε δηλαδή μια ανακοίνωση ενώ δεν είναι σύνηθης πρακτική από ό,τι γνωρίζουμε από τη δικαιοσύνη για κάποιες υποθέσεις ή για κάθε υπόθεση που χειρίζεται να βγαίνει με ανακοινώσεις, και φυσικά εστιάζουμε, αν θέλετε, και στο ζήτημα του περί αναντίλεκτου, δηλαδή ένα συμπέρασμα με βάση την ανακοίνωση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, με μια απολυτότητα ότι δεν υπήρχε απολύτως καμία εμπλοκή κρατικής υπηρεσίας. Λοιπόν, επιμένουμε σε αυτό, και φυσικά το επόμενο διάστημα με όσες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες θα πάρουμε θα προσπαθήσουμε ακριβώς αυτά τα αιτήματα που ανέφερε προηγουμένως να υλοποιηθούν και να πιέσουμε την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό, φυσικά, αν θέλετε, και από τη συζήτηση πέρα από το συγκεκριμένο αναδείχθηκε ζήτημα το οποίο μόνο το ΚΚΕ ανέδειξε, το συνολικό αντιδραστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πατάει το δόγμα, το περίφημο δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Μην το ξεχνάμε αυτό, και ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί εν κενό, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο, αυστηρό πλαίσιο, που καθορίζεται από τις αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκές οδηγίες, που σε αυτή την κατεύθυνση όλα τα άλλα κόμματα, όσο κυβέρνησαν κυρίως, έχουν στηρίξει. Και να θυμίσουμε ανάμεσα σε άλλα την αντιμετώπιση της λεγόμενης ριζοσπαστικοποίησης των λαών, του εργατικού λαϊκού κινήματος γενικά στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες. Δηλαδή το αν διεκδικείς, για παράδειγμα, υγεία, παιδεία, μισθούς, συντάξεις, αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί και με βάση φυσικά τους τρομονόμους, λοιπόν, ως εχθρική, να το πω έτσι, στάση απέναντι στο σύστημα, και φυσικά λόγος για τον οποίο μπορεί να παρακολουθείτε κάποιος. Μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων στη βάση του πλαισίου που διέπει και τη χώρα μας αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, επεξεργασία των αντίστοιχων πληροφοριών, εμπορία από τις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται ακριβώς αυτά τα συστήματα, όπως το Predator ή άλλα συστήματα
παρακολούθησης, λογισμικά δηλαδή. Μάλιστα. Φυσικά εμείς επιμένουμε και μάλλον λέμε ότι σε αυτό το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο έχουν τεράστιες ευθύνες όλα τα άλλα κόμματα, το οποίο αν θέλετε και στη συζήτηση επαναλαμβάνω η Βουλή προχθές την Παρασκευή, κανένα από τα άλλα κόμματα δεν ανέφερε. Μάλιστα. Παρά μείνανε στο διατάφτα γύρω από το πόρισμα και το πώς πρέπει να έρθει αυτό στη Βουλή και αν η κυρία Αδελίνη θα πρέπει να έρθει ή όχι να απαντήσει σε ερωτήματα που προκύπτουν. Κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρέμβασή σας. Κρατάμε αυτό που είπατε ότι θα αναλάβετε και πρωτοβουλίες ως κόμμα άμεσα όσον αφορά το όλο θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.